Κάτι άλλαξε, ε. Βασικά καλά θα κάνετε να συνηθίσετε αυτό το background γιατί μετακόμισα. Περισσότερα γιατί μετακόμισα σε κάποια άλλη φάση που θα μιλάω λίγο πιο συγκεκριμένα γι' αυτό. Καλημέρα, καλησπέρα, ό,τι ώρα να βλέπετε αυτό το βίντεο, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Και σήμερα θα κάνουμε το Q&A που είχα υποσχεθεί πριν ένα περίπου μήνα. Πλάκα-πλάκα πλησιάζουμε τους 200.000 συνδρομητές. Κάτι για το οποίο πραγματικά είμαι αρκετά ευγνώμων που μου δείχνετε έμπρακτα ότι σας αρέσει το υλικό σε αυτό το κανάλι. Ας πούμε ότι το Q&A αυτό είναι για τους 200.000. Δεν φτάσαμε ακόμα, απλά το timing. Ταιριάζει λίγο. Οπότε λίγο συνοπτικά, πριν ένα μήνα είχα ζητήσει να μου κάνετε κάποιες ερωτήσεις στο community post του YouTube. Με στείλατε αρκετά πράγματα και είχα πει από την αρχή ότι θα απαντήσω τα πιο σοβαρά από αυτά. Οπότε ρε παιδί μου, έχω συγκεντρώσει 30 περίπου ερωτήσεις εδώ πέρα μπροστά μου για να τις απαντήσουμε σήμερα και να μάθετε λίγο περισσότερα πράγματα για εμένα. Πρώτη ερώτηση είναι από τον Colling. Θα ήθελες να ασχοληθείς με κάτι πέρα του gaming, να κάνεις γενικά διαφορετικά βίντεο από αυτά που έχουμε συνηθίσει? Πιστεύεις πως θα είχε ενδιαφέρον για το κοινό ένα τελείως διαφορετικό concept ή πιστεύεις πως είναι καλύτερο να μείνεις αυτός που είσαι και να μην επενδύσεις χρόνο άδικα σε κάτι άλλο? Αρκετά ενδιαφέρουσα ερώτηση, ξεκινάμε σοβαρά. Άρα, μ' αρέσει αυτό εδώ. Πέρα του gaming έχουμε και δεύτερο κανάλι όπου κάνουμε τα rap battles, όπου και τώρα που μιλάμε ετοιμάζουμε ένα, είναι on the making, υπολογίζουμε να βγει μέσα Δεκεμβρίου, κάπου εκεί πέρα, αν όλα πάνε καλά. Τώρα, στο gaming κανάλι γενικότερα δεν ξέρω αν θέλω να κάνω κάτι μελλοντικά. Παρ' όλα αυτά, αν αποφασίσω να κάνω κάτι, θα δουλέψω πάνω σε αυτό, θα μάθω πάνω σε αυτό, έτσι ώστε ρε παιδί μου να καταφέρω να το βγάλω όσο καλύτερα γίνεται. Οπότε, προσωπικά ρε παιδί μου, όταν επενδύεις χρόνο σε κάτι, δεν θα έλεγα ότι το κάνεις απαραίτητα άδικα. Επόμενη ερώτηση από τον Παλ λέει: πώς μπορείς να κάνεις τόσο ωραία βίντεο από μοντάζ και τι θέλεις να πεις στους νέους του YouTube? Λοιπόν, όσον αφορά το μοντάζ, είναι κάτι το οποίο ασχολούμαι ρε παιδί μου κουτσά στραβά από το 2009. Πάνε 11 χρόνια από τότε. Λίγο έχω προπονηθεί πάνω σε αυτό το κομμάτι και γενικότερα νομίζω φαίνεται από τα βίντεο που ανεβαίνουν στο κανάλι. Παρ' όλα αυτά, όταν δεν έχω χρόνο κλπ, υπάρχουν κάποια άλλα άτομα που τους δίνουν κάποια βίντεο να με βοηθάνε και τους ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Όσον αφορά κάποια άτομα που ξεκινάνε τώρα το YouTube, καλό θα ήταν να δοκιμάσουν να κάνουν κάτι διαφορετικό, όχι απαραίτητα full διαφορετικό, γιατί γενικότερα θεωρώ ότι τα περισσότερα πράγματα έχουν γίνει. Αλλά καλό θα είναι ρε παιδί μου να ξεκινάτε με όρεξη και όχι σκοπεύοντας μόνο τα λεφτά, γιατί δεν θα κατάληξει καλά αυτό. Εμείς όταν αρχίζαμε το 2011-2012 κάπου εκεί πέρα, δεν υπήρχαν λεφτά σε αυτό το χώρο. Οπότε ό,τι κάναμε το αρχίζαμε σαν χόμπι. Αλλά ναι, ξεκίνα καλύτερα κάνοντας αυτό που σου αρέσει και αργότερα παιδί μου δες το οικονομικό κομμάτι. Ο Τιμ ρωτάει, ανέφερε πόσο έχει αλλάξει η ζωή σου από τότε που ξεκίνησες στο YouTube και αν το μετάνιωσε ποτέ. Νομίζω είναι φανερό το ότι σίγουρα όλος αυτός ο τομέας μας επηρεάζει εδώ πέρα. Θετικά. Ευτυχώς είναι θετικά. Και αν το μετάνιωσα ποτέ, δεν θα το έλεγα ότι το μετάνιωσα ποτέ. Έχουν υπάρξει και περιόδοι οι οποίοι μπορεί να είσαι λίγο πιο down, ρε παιδί μου, να έχεις λιγότερη όρεξη κλπ. Αυτά τα σκαμπανεβάσματα είναι αναπόφευκτα μερικές φορές. Αλλά γενικότερα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Οπότε. Όχι, σε καμία περίπτωση δεν το έχω μετανιώσει. Ο Άριστος ρωτάει, έχεις περάσει ποτέ bullying στη ζωή σου και αν ναι, πώς το αντιμετώπισες? Καλή ερωτησούλα αυτή εδώ. Δεν θα έλεγα ότι έχω περάσει κάτι σοβαρό, ευτυχώς. Είμαι σίγουρος ότι αρκετά παιδιά βέβαια δεν περνάνε και πολύ καλά τα σχολικά τους χρόνια, αλλά όχι, δεν θα το έλεγα ότι είχε γίνει κάποιο σοβαρό σημάν. Παρ' όλα αυτά, το μόνο που θυμάμαι από εποχή σχολείου κλπ. Και πρέπει να γίνεται γενικότερα σε όλα τα σχολεία αυτό. Που υπήρχαν κάποια παιδιά, ρε παιδί μου, που έβλεπαν τον εαυτό τους λίγο πιο υπεράνω από εσένα, χωρίς να υπάρχει κάποιος σοβαρός λόγος. Σ' αντιμετώπιζαν λίγο πιο διαφορετικά, υποτιμητικά τέτοια φάση και αυτό είναι κάτι το οποίο συμβαίνει. Και τώρα που το λέμε, αυτά τα άτομα ούτε καν θυμάμαι πώς τα λένε. Επόμενη ερώτηση από τον Λιάκο. Ποια είναι η άποψή σου και πώς αντιμετώπισες την τρίτη λυκείου? Αυτό κι αν είναι καλή ερώτηση. Η τρίτη λυκείου είναι μια χρονιά αρκετά παρεξηγημένη και αυτό είναι κάτι για το οποίο ευθύνεται το ελληνικό σύστημα, όπου σου περνάει την οτροπία του ότι αν αποτύχεις τη γάμα λυκείου, τελείωσε όλος ο κόσμος. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Αν έχεις βάλει στόχο να περάσεις σε κάποια σχολή στην τρίτη λυκείου, διάβασε. Και να μην έχεις διαβάσει τα προηγούμενα χρόνια, είναι εφικτό να τα καταφέρεις. Αλλά σίγουρα με τη βοήθεια φροντιστηρίων θα γίνει καλύτερη δουλειά. Τα ελληνικά σχολεία, τουλάχιστον okay, το σχολείο που πήγαινα εγώ δεν ήταν σχολείο για να βασιστείς πάνω του στο ότι θα έγραφες καλά στην τρίτη λυκείου. Το είχα πάρει απόφαση, ήθελα να περάσω μια σχολή. Διάβασα, τα έκανα όλα στην άκρη εκείνη τη χρονιά. Θυσίασα αρκετά πράγματα μπορώ να πω. Κατάφερα βέβαια και έβγαλα τα μόρια που ήθελα. Τώρα, από εκεί και πέρα. Αν εσύ που βλέπεις αυτό το βίντεο δεν θέλεις να περάσεις κάποια σχολή, κομπλέ, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορείς να κάνεις είτε μόνος σου,
είτε π.χ. σε άλλες ιδιωτικές σχολές, ή αν δεν καταφέρεις να περάσεις με την πρώτη φορά, μπορείς να δοκιμάσεις μια δεύτερη. Καλό είναι να μην απελπίζεστε, ήταν αρκετά αγχωτική η χρονιά. Την αντιμετώπισα πάρα πολύ λάθος, με αρκετό άγχος, γιατί δυστυχώς είμαι αυτός ο τύπος ανθρώπου που αγχώνεται πολύ εύκολα. Όσο και αν δεν μου φαίνεται, ναι, δυστυχώς είμαι αυτός ο τύπος ανθρώπου. Και σαν τρίτος μπορώ να πω ότι αυτή η αντιμετώπιση δεν ήταν καθόλου σωστή. Οπότε μην αγχώνεστε, ό,τι και να γίνει, υπάρχουν πάντα εναλλακτικές. Επόμενη ερώτηση. Πώς νιώθεις ότι ο Γιώργος Νι είναι καλύτερος gamer από εσένα? Μάλιστα, τι να τον πεις τώρα αυτόν τον άνθρωπο. Επόμενη ερώτηση. Ο Σεραφείμ λέει, θα κάνεις τίποτα στο φιεστάκι σου? Λοιπόν, το ρωτάτε πολύ αυτό το πράγμα. Για όσο γνωρίζετε, εδώ και ένα χρόνο οδηγάω ένα Ford Fiesta του 2010. Το οποίο το πήρα καθαρά για να μετακινούμε μέσα στην πόλη. Και δεν είμαι ο τύπος ο οποίος θα έκανε κάποια σοβαρή επέμβαση πάνω στο αυτοκίνητό του. Η μόνη επέμβαση που θα έκανα θα ήταν εξωτερικά. Όπως έβαλα κάποια φημέ. Τώρα θέλω να αλλάξω κάποια ζάντα. Αλλά μηχανικά όχι, δεν ξέρω και δεν θέλω να ασχοληθώ. Αν κάνουμε κάτι τέτοιο μελλοντικά, μπορεί να το δείτε, μπορεί και όχι. Τώρα στα κοντά δεν νομίζω να γίνει κάτι, γιατί θέλει και λεφτά αυτό και τώρα δεν τα έχουμε. Ο Brown Bear ρωτάει, έχεις σκεφτεί να σταματήσεις το YouTube και να ξεκινήσεις μια κανονική δουλειά? Τώρα που μιλάμε, το YouTube είναι σε ένα πολύ καλό στάδιο, τουλάχιστον εμένα προσωπικά μου αποφέρει κάποια οικονομικά για να μπορώ να το θεωρώ τώρα δουλειά. Και τι καλύτερο από μια δουλειά που σου αρέσει να την κάνεις. Όσον αφορά το κανονική δουλειά που λες εδώ πέρα, έχω κάνει αρκετές κανονικές δουλειές στο παρελθόν. Δεν έχω περάσει καλά, γιατί τις έκανα καθαρά από αγκαρία για να μαζέψω κάποια χρήματα για να τα επενδύσω εδώ πέρα και να μετατρέψω αυτό που κάνουμε τώρα σε κανονική δουλειά. Όπως και να έχει, ο χρόνος έχει δείξει ότι τα περισσότερα κανάλια δεν μένουν για πάντα στο YouTube και μπορεί κάποτε αυτό που κάνω εδώ πέρα, παπαλά, τότε θεωρώ θα έχω καθαρό μυαλό για να δω ακριβώς με τι θα ασχοληθώ όταν έρθει εκείνη η ώρα. Η Αναστασία ρωτάει, στο θέμα σχέση και τη συγκατοίκηση με ένα άτομο του αντίθετου φίλου, έχεις σκεφτεί τι θα κάνεις? By the way, ευχαριστώ για τα κομπλιμέντα. Νομίζω αυτό είναι κάτι το οποίο το δείχνει ο χρόνος. Δεν μπορείς να πεις από τη μία μέρα στην άλλη θα το κάνω, οπότε δεν μπορώ και εγώ να σου απαντήσω. Επόμενη ερώτηση από τον Γιάννη. Θα έφυγες ποτέ εξωτερικό με την κοπέλα σου για ένα καλύτερο αύριο ή όχι? Κοίτα, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Με πρόλαβε. Μα τι κι αν είναι καλή ερώτηση, ειδικά με όλα αυτά που γίνονται τον τελευταίο καιρό. Λοιπόν, νούμερο 1. Με την τωρινή φάση που είμαστε τώρα, με πανδημίες, κορονοϊούς κλπ. Δεν είναι κάτι που μπορείς να το κάνεις σίγουρα εύκολα. Μη σου πω δεν μπορείς να το κάνεις καθόλου τώρα. Αν βάλουμε ένα υποθετικό σενάριο ότι τελειώνουν όλα αυτά, το να φύγεις εξωτερικό είναι μια πάρα πολύ μεγάλη απόφαση. Αφήνεις πολλά πράγματα πίσω σου. Και σίγουρα θέλει αρκετές οικονομίες, γιατί κυρίως οι περισσότερες χώρες στην Ευρώπη τουλάχιστον είναι πολύ πιο ακριβές από την Ελλάδα. Αγγλία, για παράδειγμα, όταν είχα πάει πριν περίπου 2 χρόνια, για να νοικιάσει ένα σπίτι σαν αυτό εδώ, μπορεί να χρειαζόταν και 1.300 λίρες το μήνα. Να μην μιλήσω και για τα υπόλοιπα πράγματα, αλλά ταπεινή μου γνώμη είναι ότι κακά τα ψέματα, το εξωτερικό είναι ανεπτυγμένο σε πολλά θέματα όπου η Ελλάδα δεν είναι. Οπότε το να φύγεις είναι και καλό και κακό. Αναλόγως. Μπορείς να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν πράγματα που μπορείς να τα καταφέρεις και εδώ στην Ελλάδα, αλλά μπορεί να χρειαστείς περισσότερη προσπάθεια, χρόνο. Νομίζω σε κάλυψα, αλλά ούτε αυτό είναι στα σχέδια. Ας πούμε ότι είναι το κόκκινο κουμπί που έχω στο σιρτάρι, αν όλα πάνε στραβά, ρε παιδί μου, που δεν νομίζω. Καλά τα πάμε για την ώρα. Και σαν τη Χαλκιδική όντως δεν έχει, οπότε είναι και αυτό σοβαρός λόγος να μείνεις εδώ πέρα. Ορφέας ρωτάει, άμα μπορούσε να κάνεις ό,τι δουλειά θέλεις, επαγγελματίας, αθλητής, ιδιοκτήτης εταιρείας κλπ, ποια θα ήταν? Ενδιαφέρον απορία. Αν θα ήταν κάτι, θα ήθελα σίγουρα να γίνω γιατρός πάνω σε κάποιο θέμα, αλλά έχω αποδεχτεί ότι δεν είναι μάλλον αυτό το οποίο θα κάνω κάποια μέρα. Δεν νομίζω να βγαίνει και χρονικά να γίνω γιατρός πλέον. Αλλιώς μπορεί και μελλοντικά να πάω σε κάποιο σχολείο να κάνω μαθήματα. Ακόμα και σε φροντιστήριο. Νομίζω θα μου πήγαινε αυτό. Αλλά προς το παρόν απολαμβάνω αυτό που κάνουμε εδώ πέρα στο YouTube. Δεν το μετανιώνω καθόλου. Άγγελος ρωτάει, θα κάνεις κανένα meetup στη Θεσσαλονίκη μιας που μένεις κιόλας? Εδώ πολύ απλά απαντάω δεν ξέρω, γιατί κοντεύει να καταστραφεί ο κόσμος. Νομίζω το meetup είναι το τελευταίο πράγμα που μπορούμε να σκεφτούμε. Παρ' όλα αυτά, αν κάποτε επανέλθει η κανονικότητα, σίγουρα θα είναι κάτι το οποίο θα γίνει, γιατί μας έχουν λείψει και όλα αυτά τα event. Όχι τα meetup απαραίτητα, τα event, τα gameathlon, όλα αυτά. Είναι πράγματα που εδώ και 1,5 χρόνο λείπουνε. Οπότε αναμένουμε. Ο Κώστας λέει, είναι πολύ δύσκολο να ασχοληθεί κάποιος επαγγελματικά με το YouTube? Πρακτικά είναι εύκολο, θεωρητικά είναι δύσκολο, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά άτομα που πλέον είναι στο χώρο, οπότε η πίτα χωρίζεται σε πολλά μέρη, αλλά έχει και τις παγίδες του, ωραία. Δεν ξέρω αν πρέπει ακριβώς να επεκταθώ σε αυτό το θέμα. Παρ' όλα αυτά, πρακτικά δεν είναι δύσκολο να το πας επαγγελματικά. Για το χαρακτήρα σου μπορεί να είναι δύσκολο να προσαρμοστείς. Αυτό είναι καθαρά πάνω σε σένα και στο τι θα δείξει ο χρόνος και η πορεία σου γενικότερα στην πλατφόρμα. Επόμενη ερώτηση.
Τσιντσαντσουν, coronavirus. Φοβάμαι να το βάλω στο Google μετάφραση αυτό. Δεν ξέρω τι θα βγάλει, θα το παραλείψουμε. Τι θα αγοράσει για Black Friday? Αυτό είναι και κακή και καλή ερώτηση για μένα. Κοίτα, φέτος γενικότερα, επειδή και τα πράγματα είναι πολύ πιο διαφορετικά στον τομέα των οικονομικών, αλλά και σε όλων των επιχειρήσεων που θα δουλεύουν αυτή την περίοδο, οι οποίες θα δουλεύουν ιντερνετικά, δεν νομίζω να κάνω κάποια σημαντική αγορά λόγω του ότι είχα και αρκετά έξοδα για το σπίτι. Παρ' όλα αυτά, όταν πρόκειται να αγοράσω κάτι το οποίο είναι σε προσφορά, προσέχω πάντα, κάνω μια έρευνα, βλέπω την ιστορική εξέλιξη που είχε η τιμή αυτού του προϊόντος για να δω, ρε παιδί μου, αν όντως τώρα είναι σε προσφορά ή αν πιο παλιά υπήρχε σε αυτή την τιμή ακόμα και πιο κάτω. Γιατί τα μαγαζιά κάνουν τέτοιες παγαποντιές, να το ξέρετε. Παρ' όλα αυτά, επειδή έρχονται τα Χριστούγεννα σιγά σιγά και τότε γιορτάζουν οι γονείς μου και... όχι λόγω Χριστουγέννων, έχουν και γενέθλια και ιστορίες τέλος πάντων. Μπορεί να κάνω αγορές τώρα και έχω κάτι κατά νου, θα σας δείξω σε λίγο. Γιατί συμφέρει, επειδή μου το πάρεις τώρα και ας το έχεις κρατημένο για εκείνη την περίοδο. Αυτό που έλεγα πριν, ρε παιδί μου, και θα έρθει αφορμή για να αναφερθώ σε αυτό που θα αναφερθώ τώρα. Είναι καλή ευκαιρία ο πατέρας μου να αλλάξει κινητό, γιατί το κινητό που έχει τώρα πολύ πιθανό να είναι πιο μεγάλο σε ηλικία από εσένα που βλέπεις τώρα αυτό το βίντεο. Πραγματικά το είχα δώσει εγώ παλιά, δεν ξέρω ακόμα πώς δουλεύει. Όπως και να έχει, με αφορμή την ερώτησή σου και την περίοδο που έρχεται, θα αναφερθώ τώρα σε κάποιες προσφορές που έχει η Realme και θα τρέξουν για τον υπόλοιπο Νοέμβριο. Γιατί ιστορικά η τιμή των προϊόντων που θα παρουσιάσω τώρα δεν έχουν πέσει τόσο χαμηλά όλη την προηγούμενη περίοδο. Για όσοι είδατε το βίντεο με το Free Fire, θα θυμάστε ότι συνεργαστήκαμε με τη Realme για τη σειρά 7 που έχει βγάλει. Τώρα έχει βγει η σειρά 6 σε προσφορά. Θα τις αναφέρω εγώ γιατί είναι χρήσιμο, ρε παιδί μου, αν θες να κάνεις αγορά κινητού κλπ. Να πας σε κάτι το οποίο και θα δώσει λίγα λεφτά αλλά και θα σου κρατήσει καιρό, θα είναι με καλά χαρακτηριστικά. Και αν όντως περίμενες την Black Friday για να κάνεις αγορές, μπορεί να σε ενδιαφέρει το παρακάτω. Πάμε να δούμε. Για όσοι ψάχνουν κάτι οικονομικό, παύλα για απλή χρήση, χωρίς βέβαια να εξαιρούνται τα αρκετά βασικά χαρακτηριστικά του κινητού, υπάρχει το Realme 6i, το οποίο από τα 199 ευρώ θα είναι στα 149 ευρώ, δηλαδή 50 ευρώ κάτω. Καλή τιμή για ένα τέτοιο κινητό, καθώς μιλάμε για ένα κινητό το οποίο έχει 48 megapixel κάμερα τετραπλή και αρκετά γρήγορη φόρτιση. Τώρα φανταστείτε το κινητό που έχει ο δικός μου πατέρας, το βάζει να φορτίσει το βράδυ και το πρωί είναι ακόμα στο 50%. Συγκεκριμένη μπαταρία τώρα για τη συσκευή που λέω, μιλάμε, δουλεύει χρόνια, λογικό να έχει κάποια φθορά. Παρ' όλα αυτά, αν θες να κάνεις τώρα μια αγορά, 149 ευρώ είναι πολύ καλή τιμή για ένα κινητό που δίνει όλα αυτά τα πράγματα. Αν θες να πας σε κάτι ελαφρώς καλύτερο, με μικρή διαφορά στην τιμή, ένα 20 παραπάνω, στα 169 από τα 239, είναι το Realme 6S, όπου εκεί πέρα έχουμε ακόμα πιο γρήγορη φόρτιση, αλλά μιλάμε και για καλύτερο επεξεργαστή και για καλύτερη οθόνη στα 90 Hz, πιο smooth, ξέρεις, αυτό το απαλό, το ωραίο, ρε παιδί μου, που γίνονται όλα ομαλά. Για 20 ευρώ δίνει παραπάνω χαρακτηριστικά. Αν θέλεις, ρε παιδί μου, πάρεις κάτι να σου κρατήσει κλπ. Και να έχεις λίγο καλύτερη εμπειρία, δες το. Τέλος, αν θες να πας κοντά στα 200 ευρώ και να ολοκληρωθεί λίγο το πακέτο, πας στο Realme 6, το οποίο σου δίνει καλύτερη κάμερα, 64 MP έναντι των 48 που έχουν τα προηγούμενα. Και μιλάμε για AI κάμερα, Artificial Intelligence, ρε παιδί μου, το οποίο θα επεξεργάζεται τη φωτογραφία που έβγαλες, δίνοντας ακόμα καλύτερη ποιότητα με το λογισμικό που έχει. Εγώ δεν νομίζω βέβαια, αν καταλήξω σε κάποιο κινητό, να πάω στο πιο ακριβό, λόγω ότι μιλάμε για κάποιον ο οποίος το χρησιμοποιήσει όχι απαραίτητα για την κάμερά του, αλλά και πάλι για 30 ευρώ παραπάνω αξίζει, θεωρώ, τον κόπο αν θες να ολοκληρώσεις το πακέτο. Το 6S νομίζω είναι το sweet spot, ρε παιδί μου, ανάμεσα στα υπόλοιπα. Παρ' όλα αυτά, θα τα αφήσω εγώ εδώ πέρα και σαν ένα link κάτω στην περιγραφή. Οι προσφορές θα τρέχουν μέχρι τον Νοέμβριο. Κάνε, ρίξε μια ματιά. Αν ενδιαφέρεσαι για αγορά κινητού αυτή την περίοδο, είναι καλές προσφορές, γιατί η τιμή των συγκεκριμένων συσκευών δεν έχει πέσει ιστορικά τόσο χαμηλά συγκριτικά με προηγούμενους περιόδους από το site και εννοείται τους επίσημους μεταπολιτές που υπάρχουν. Είναι λίγο συντονισμένο στο Instagram από κάτω, γιατί θα παιχτεί αυτό το δωράκι. Τώρα για υπόλοιπες αγορές Black Friday κλπ. Λέω, είμαι αρκετά επιφυλακτικός για το τι ψάχνω. Και αν είναι να πάρω κάτι, λογικά θα δω πράγματα για εδώ για το χώρο, γιατί ακόμα έχει δουλειά το όλο πράγμα με τη μετακόμιση. Νομίζω σας υπερκάλυψα, σας έδωσα και μερικές προσφορές να έχετε να πορευτείτε άμα κάνετε έρευνα αγοράς. Από εκεί και πέρα, κάνετε ό,τι θέλετε, τσεκάρετε, θα έχω link κάτω στην περιγραφή. Επόμενη ερώτηση. Ο Giovanni ρωτάει, σκέφτεσαι να πάρεις την RTX 3080 ή 3090? Θα σου πω, αν δεν έκανα όλη αυτή τη μετακόμιση, μπορεί να την είχα ήδη. Αλλά μιλάμε για αρκετά χρήματα και το σκέφτομαι αν αξίζει γενικότερα ή όχι. Γιατί η 1080 που έχω τώρα δεν είναι κακή, τη δουλειά την κάνει και...
Ναι, είναι λίγο μεγάλη απόφαση το αν θα δώσει τόσα λεφτά για ένα μόνο συγκεκριμένο κομμάτι υπολογιστή. Παρ' όλα αυτά, ποτέ μη λες ποτέ. Αλλά για κάποιον που θέλει τώρα να κάνει μια σοβαρή αναβάθμιση κλπ., πιστεύω 30-70-30-80. Δεν είναι κακή επιλογή. Ο Κώστας ρωτάει, ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό? Αγαπημένο φαγητό θα έλεγα ότι είναι πίτσα με γεύση πεπερώνι. Νομίζω κάποιοι το γνωρίζετε αυτό ήδη. Σε όποια πιτσαρία πάω, λέω πεπερώνι, έχει πεπερώνι, δεν έχει πεπερώνι, φεβιερώνι ο Αλεκούν. Ο Κρίς ρωτάει, όταν είχε ξεκινήσει το YouTube, οι γονείς σου σε αυτό το θέμα ήταν αρνητικοί ή θετικοί? Όταν αρχίσαμε το YouTube, γενικότερα κάναμε βίντεο για την πλάκα, δηλαδή. Πραγματικά τις πρώτες μέρες τα βλέπανε οι φίλοι μας και οι γονείς μας μόνο, κανένας άλλος. Μετά έγινε λίγο πιο σοβαρό το όλο θέμα. Αλλά όχι, γενικότερα έχουν θετική στάση. Αν και ακόμα θεωρώ ότι δεν ξέρουν ακριβώς τι είναι το YouTube. Boomers. Επόμενη ερώτηση από το Σπύρο. Έχεις σκεφτεί τι θα κάνεις με το YouTube όταν έρθει η ώρα για τη θητεία στο στρατό? Αυτή η ερώτηση πονάει πάρα πολύ. Καλά νέα είναι ότι έχουμε ακόμα περίπου 3 χρόνια μέχρι να έρθει εκείνη η ώρα. Τα κακά νέα είναι ότι όταν έρθει εκείνη η ώρα θα θέλει πάρα πολύ προετοιμασία και για το κανάλι αλλά και ψυχολογική. Και δεδομένου ότι ο Mr. Αντουόν πήγε πρόσφατα στρατό και δεν είναι ότι δεν πέρασε καλά ρε παιδί μου, απλά ήθελε να ασχολείται και με το κανάλι αλλά δεν μπορούσε. Μου έδωσε μια γεύση το τι θα περιμένω αν δεν έχω προετοιμαστεί κατάλληλα. Παρ' όλα αυτά, σκοπεύω όταν πλησιάζει εκείνη η ώρα να κάνω μια καλή προετοιμασία όλη τη χρονιά, ώστε όταν έρθει η στιγμή να μπω στο στρατό, να μην καταλάβει κανένα σχεδόν ότι μπήκα στρατό. Ο Gamer Γιάννης ρωτάει, στο μέλλον πόσα παιδιά θες να κάνεις? Γιάννη, 24 χρονών είμαι, τι πόσα παιδιά θες να κάνω? Μόλις τώρα πήρα το πρώτο μου σπίτι. Τι παιδιά με λες ρε μπρο? Και πες ότι εγώ πάω για ένα παιδί και μου βγαίνουν 4, τετράδιμα. Δεν μπορώ να σου απαντήσω ρε μπρο, δεν είναι κάτι το οποίο το καθορίζω εγώ. Και δεν είναι κάτι το οποίο είναι και σίγουρο ότι θα γίνει. Φαντάσου εμένα πατέρα. Θα είναι σαν το προηγούμενο stream με τον Τρέμουλο. Και θα βάλω ένα κλιπάκι να το δείτε. Γνωρίζει κανένα, ρε. Δεν του αναγνωρίζουμε τη σημασία. Προσπάθησε καλύτερα, ρε κολόπεδο. Ο Λεωνίδας ρωτάει. Από κλίμακα από το 1 έως το 10, ποιο είναι το αγαπημένο σου χρώμα της αλφαβήτα? Σε κόβω λίγο μπερδεμένο. Την κλίμακα από το 1 μέχρι το 10, τόσο μπερδεμένο. Τόσο. Ο Πλάτο λέει, σε περίπτωση που θα γινώσει διάσημο και στην τηλεόραση. Σταματάω να διαβάζω εκεί που είπε τηλεόραση. Δεν με ενδιαφέρει να γίνω διάσημο σε καμία τηλεόραση γιατί τηλεόραση γίνεται διάσημο σου. Κουτσί Μαρία! Και. Ο Alex Games GR λέει: γιατί δεν μετακομίσει σε ένα άλλο σπίτι όπου να έχει και εκεί το στούντιο για να είσαι πιο άνετο? Μπορεί και βλέπει το μέλλον. Έγραψε την ερώτηση 3 εβδομάδες πριν. Θεό, 2008 είσαι παντρεμένο. Και φίλε, ένας λέει για παιδιά, άλλος λέει αν είναι παντρεμένος. Τόσο μεγάλος φαίνομαι. 24 χρόνων. Ναι, κάποτε στα 24 είχαν παντρευτεί κάποιοι και είχαν ήδη παιδιά. Τώρα δεν παίζει αυτό το πράγμα. Αν δεν πας 30-35 δεν είσαι για πάντρεμα, εντάξει. Τουλάχιστον για τα δικά μου στάνταρ. Όχι, δεν είμαι παντρεμένος και δεν πρόκειται να παντρευτώ στα κοντά. Ο Μανούσος ρωτάει, τι σπουδάζεις? Επίσης, σε ποια ηλικία περίπου μπορούσες να πεις με σιγουριά πως είσαι συνειδητοποιημένος για το μέλλον σου? Λοιπόν, εγώ είμαι στο χημικό. Παρ' όλα αυτά, ακόμα δεν έχω πει ότι είμαι 100% σίγουρος για το μέλλον μου. Γιατί πολύ απλά δεν γίνεται να είσαι ποτέ σίγουρος για το μέλλον. Βλέπετε τι γίνεται σήμερα στον κόσμο. Αλλά αν θέλουμε λίγο να το γενικοποιήσουμε, ρε παιδί μου, ένα παράπονο που έχω από την παιδεία εδώ πέρα στη χώρα είναι ότι η τρίτη ηλικίου υποχρεώνει, σε εισαγωγικά υποχρεώνει, τα παιδιά να επιλέξουν τι θέλουν να κάνουν για την υπόλοιπη ζωή τους, ωραία. Όχι ότι θα γίνει αυτό απαραίτητα, αλλά τουλάχιστον το 50% των ατόμων που γνώριζα τότε όταν έδινα εγώ πανελλαδικές δεν είχαν ιδέα τι θέλουν να κάνουν. Και βάλανε μια σχολή, ό,τι να είναι. Πολλοί καταλήγουν να μην τελειώνουν τη σχολή ή να ασχολούνται με κάτι τελείως διαφορετικό όπως κάνω τώρα εγώ, επειδή το σύστημα δεν σου δίνει κατά κάποιον τρόπο δεύτερη ευκαιρία για να διορθώσει κάποιο πιθανό λάθος σου. Εκτός βέβαια αν θες να περάσεις πάλι το λούκι των Πανελληνίων. Γνωρίζω άτομα που το έχουν κάνει, αλλά σίγουρα δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Τι να σου πω. Η απάντηση είναι ότι δεν γίνεται να ξέρεις ποτέ αν είσαι σίγουρος για το μέλλον. Όσοι πραγματικά είναι αποφασισμένοι για το τι θέλουν να κάνουν, είναι τυχεροί και χαίρομαι που είναι τυχεροί που ξέρουν τι θέλουν να κάνουν, αλλά και το να μην ξέρεις τι θέλεις να κάνεις δεν είναι κακό. Κάποια στιγμή βέβαια θα το βρεις. Επόμενη ερώτηση. Δύο ερωτήσεις σε μία. Δουλεύεις μόνο σαν YouTuber και αν καταφέρεις να βγάζεις τα έξοδα? Μιας και πολλοί λένε το YouTube δεν δίνει πολύ καλά λεφτά. Είχες ποτέ σου νιώσει πως είχες κάνει κάτι σοβαρό το οποίο δεν θα διορθωνότανε? Αν ναι, τι συνέβη στο τέλος και τι συμβουλεύεις στους ανθρώπους που το περνάνε αυτή τη στιγμή? Λοιπόν, όσον αφορά το πρώτο,
μπορούμε να σπάσουμε όλο αυτό το μύθο ότι το YouTube δεν δίνει λεφτά. Αν θες να το κυνηγήσεις, δίνει λεφτά. Δίνει αρκετά λεφτά για να κάνεις πολλά πράγματα. Δεν ξέρεις βέβαια για πόσο θα τα κάνεις αυτά τα πράγματα. Ωραία. Είναι ένα αναπάντητο ερώτημα. Αν έχω νιώσει ότι έκανα κάτι σοβαρό το οποίο διορθωνόταν, νομίζω πολλοί το έχουν νιώσει αυτό, αλλά είναι κάτι το οποίο το σκέφτεσαι πάνω. Ξέρω εγώ, στο θυμό σου, στη λύπη σου, οτιδήποτε. Συνήθως φτιάχνουν τα πράγματα, ωραία. Δεν φτιάχνουν τα πράγματα όταν έχει να κάνει με θέματα υγείας. Τύπα ξύλο, δεν τα θέλουμε αυτά εδώ πέρα. Τι συμβουλές στους ανθρώπους που το περνάνε αυτή τη στιγμή, είμαι ο χειρότερος για να δώσω συμβουλές, γιατί γενικότερα κι εγώ αγχώνομαι με πολλά πράγματα. Απλά σκέψω ότι δεν έρχεται το τέλος του κόσμου. Δεν είναι και καλύτερη περίοδος για να δώσω αυτή τη συμβουλή, γιατί μπορεί να έρχεται το τέλος του κόσμου, αλλά αν είναι κάτι το οποίο διορθώνεται με χρήματα, δηλαδή υλικά, αγαθά κλπ. Κομπλέ. Αν έχει να κάνει με υγεία και κοινωνικές σχέσεις με άλλα άτομα, εκεί είναι λίγο πιο δύσκολο και έχει να κάνει ανάλογα τους ανθρώπους. Δεν ξέρω. Αγαπημένος μου Νίβο Κούμ, παίζουμε και Among Us μαζί. Όταν κάνεις ένα βίντεο, δηλαδή όταν παίζεις πρώτο παιχνίδι, εκείνη την ώρα σκέφτεσαι πώς θα το κάνεις μοντάζ και ποια meme θα βάλεις και γενικότερα τη διαδικασία, ή μετά βλέπεις το record και σκέφτεσαι τι θα μπει αφού το παίξεις? Ωραία ερώτηση, είναι και τα δύο. Αν έχω ένα meme σενάριο στο μυαλό μου, ξέρω ακριβώς τι θέλω να κάνω μέσα στο παιχνίδι για να το προσαρμόσω μετά με το μοντάζ. Αλλιώς μπορεί να βγει κάτι το οποίο εκείνη την ώρα να μην μου φαίνεται αστείο, να μην μου φαίνεται ότι μπορεί να το κάνω κάτι. Αλλά με καθαρό μυαλό, όταν θα ασχοληθώ με το βίντεο, θα έχει δουλίτσα να κάνω. Οπότε, ναι, παίζουν και τα δύο, ρε παιδί μου. Ωραία. Νομίζω απάντησα αρκετές απορίες που είχατε. Τώρα το επόμενο Q&A λογικά θα γίνει στους 300.000 συνδρομητές. Μιλάω για. Έχουμε κανένα χρόνο ακόμα. Δύο, μπορεί και ποτέ, δεν ξέρω. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι υπάρχει μια αρκετά σημαντική απορία. Το ότι τι γίνεται εδώ πέρα, γιατί αλλαγή χώρου, γιατί έφυγες από εκεί που ήσουν με τον πάνω, τα έχουμε πει τα περισσότερα στριμάγια που κάνουμε στο Facebook, αλλά νομίζω οφείλω να κάνω ένα βίντεο το οποίο θα εξηγώ λίγο τι παίζει εδώ πέρα. Αλλά θεωρώ ότι πρέπει να γίνει όταν θα είναι όλα έτοιμα για να γίνει σωστά και να σας αρέσει όλους. Καθώς έχω να παρουσιάσω κάτι πολύ ωραίο. Προτείνω να κάνετε λίγο υπομονή μέχρι τότε, γιατί αξίζει τον κόπο. Και μέχρι τότε θα πρέπει να ανοιχτείτε αυτό το background εδώ πέρα. Το οποίο θα αλλάχτει, οκ. Okay? Θα αλλάχτει. Έχουμε ακόμα όμως πολύ δρόμο. Αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Αν είσαι καινούριος, μπορείς να κάνεις εγγραφή. Αν και δεν νομίζω να είσαι καινούριος, γιατί αυτό το βίντεο απευθύνεται περισσότερο σε άτομα που έχουν κάνει εγγραφή. Παρ' όλα αυτά, αν είσαι καινούριος, κάνε εγγραφή, κάνε ένα like αν σου άρεσε το συγκεκριμένο Q&A και υπόσχομαι ότι στο επόμενο θα απαντήσω ακόμα περισσότερα πράγματα. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, να περνάτε πάντα καλά!